Πάμε να συναντήσουμε τώρα την Έλενα Γαλάρη, καθώς η δικαιοσύνη, η Έλενα, θα κρίνει αν οι προστατευόμενοι μάρτυροι στην υπόθεση αυτή θα κρατήσουν τις κουκούλες. Πριν μας δώσεις όμως το ρεπορτάζ, να συνδεθούμε με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς έφτασε πριν από λίγο. Βλέπουμε τώρα τον Φρέντι Μπελέρη. Από την πλαϊνή είσοδο, λοιπόν, ο εκλεγμένος Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνάντηση που θα έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τα επόμενα λεπτά. Θα συναντήσουμε την Έφη Κουτσοκώστα στη συνέχεια. Λοιπόν, Έλενα Γαλάρη, να δούμε ποιες θα είναι τώρα οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Τι θα κάνει η δικαιοσύνη για την υπόθεση Νοβάρτης? Ναι, Έλενα, ο οικονομικός εισαγγελέας είναι εκείνος ο οποίος, αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια του, δηλαδή τα αιτήματα των πολιτικών προσώπων, τις καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, τα βουλεύματα που έχουν εκδοθεί για την υπόθεση, τότε θα καταλήξει εάν θα βγουν οι κουκούλες για να αποκαλυφθεί η πραγματική ταυτότητα των προστατευόμενων μαρτύρων με το ψευδώνυμο Μάξιμο Σαράφης και Κατερίνη Κελέση που κατέθεσαν κατά των 10 πολιτικών προσώπων. Θυμίζουμε, Λίνα, ότι η τότε εισαγγελία κατά της διαφθοράς είχε αποφασίσει να μπουν σε καθεστώς προστασίας οι δύο μάρτυρες. Η νυν οικονομική εισαγγελία θα αποφασίσει για το εάν θα τηρηθεί το μέτρο. Στοιχείο το οποίο ενισχύει την κίνηση των πολιτικών προσώπων που ζητούν την άρση του καθεστώτος προστασίας είναι η τροποποίηση του ποινικού κώδικα που ψηφίστηκε πριν από 4 μήνες, βάσει της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον εισαγγελέα να εξετάζει διαρκώς εάν είναι αναγκαία τα μέτρα προστασίας και οποτεδήποτε το κρίνει να τα τροποποιεί ή να τα ανακαλεί όταν οι λόγοι επιβολής τους διαφοροποιηθούν. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η απόφαση του εισαγγελέα για το εάν θα παραμείνουν ή θα βγουν οι κουκούλες, Λίνα, δεν θα ληφθεί άμεσα. Μάλιστα. Ενώ η πολιτική αντιπαράθεση μένεται. Σε ευχαριστώ, Έλενα. Να δούμε τι είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όλο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι τελικά ήταν μια πρωτοφανής για τα ελληνικά και όχι μόνο δεδομένα σκευωρία, που πίσω από αυτήν φαίνεται ότι δόθηκαν και πάρα πολλά λεφτά. Αυτά τα ποσά ζαλίζουν, για να πούμε λίγο την πραγματικότητα. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι δύο πράγματα, πέραν του προφανούς για τη δικαιοσύνη που σας έχω απαντήσει, ούτε ποτέ πρόκειται η κυβέρνηση αυτή να εμπλακεί σε αποφάσεις της δικαιοσύνης ή να ζητήσει το Α ή το Β από τη δικαιοσύνη. Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές, τότε που λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πρώτο, χθες έπεσαν και οι τελευταίες, έστω για τα μάτια του κόσμου, μάσκες, ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη είναι κάτι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα. Έβαλε πλάτη, έτσι, για να μιλάμε όσο γίνεται απλά και κατανοητά, ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ στον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πράγμα είναι, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη όταν έχει έναν δικό του πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κοντονή, που όχι μία, ούτε δύο, αλλά πολλές φορές έχει πει τι συνέβη εκείνα τα χρόνια στη χώρα μας, έχει μιλήσει για παραϋπουργεία δικαιοσύνης, για φωτογραφικές διατάξεις ποινικού κώδικα, όταν έχει δύο υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους από τη δικαιοσύνη για πάρα πολύ σοβαρά αδικήματα, όταν πλέον βγαίνουν στο φως τέτοια στοιχεία, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Ή να σιωπήσει ή να ζητήσει συγγνώμη για τα έργα και τις ημέρες του.